πιθανότητα να μολυνθεί κάποιος από κορονοϊό μειώνεται σημαντικά μετά την πρώτη δόση με AstraZeneca ή Pfizer. Αυτό δείχνει μια νέα μελέτη η οποία τονίζει την αποτελεσματικότητα τόσο στους άνω των 75 ετών όσο και σε εκείνους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με υποκείμενα νοσήματα. Όσοι έκαναν την πρώτη δόση με Pfizer έχουν 65% προστασία από μόλυνση, ενώ όσοι έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση με Pfizer έχουν 90% προστασία και 70% μικρότερο κίνδυνο ασυμπτωματικής λίμωξης. I'm now confident that we will have sufficient doses to vaccinate 70% of the adult population in the European Union already in July. Όσοι έχουν κάνει μία δόση με AstraZeneca έχουν 65% προστασία από μόλυνση, ενώ επειδή οι δύο δόσεις απέχουν αρκετά, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση μετά την δεύτερη δόση. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται σε δύο μελέτες σε περίπου 370.000 ανθρώπους. Και τα δύο εμβόλια εμφάνισαν αποτελεσματικότητα έναντι της αγγλικής παραλλαγής Β117. Οι ερευνητές πάντως επισήμαναν ότι παραμένει πιθανό ένας εμβολιασμένος να μολυνθεί από τον ιό και να τον μεταδώσει σε άλλους. Γι' αυτό πρέπει να συνεχιστεί η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων. Έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει πως η προστασία από νέα μόλυνση που προσφέρει το εμβόλιο της Moderna φτάνει το 80% 2 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση και 90% 2 εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση. Το μονοδοσικό εμβόλιο ήταν 67% αποτελεσματικό κατά νέας μόλυνσης και 77% έναντι σοβαρής νόσου 14 ημέρες μετά την χορήγηση, ενώ φτάνει το 85% μετά από 28 μέρες. Φάνηκε πως παρέχει 82% προστασία έναντι της σοβαρής νόσου από την νοτιοαφρικάνικη μετάλλαξη 28 μέρες μετά τον εμβολιασμό.